Καζάνι που βράζει είναι ο κόσμος της αγροτιάς σε όλη τη χώρα, με αφορμή τα σχέδια της κυβέρνησης για ασφαλιστικό και νέα φορολογικά μέτρα, τα οποία, όπως λένε με οργή οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, θα οδηγήσουν σε καταστροφή τον κλάδο και κατ' επέκταση τον πρωτογενή τομέα. Απαράδεκτα πράγματα, θεωρώ ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Είναι τα φόπλακα του αγροτικού κόσμου αυτό που κάνουν τώρα, γενικά. Όλοι οι πολιτικοί, όλοι, ανεξαιρέτως. Ο κόσμος ξεσηκωθεί. Μου θυμίζει το 90 που κάναμε κινητοποίηση με 20-30 άτομα. Μέχρι που έγινε ο χαμός το 91 με το κάψιμο της ονομασίας. Θα δεις τέτοια παράξενα πράγματα. Είναι έτοιμος να εκραγεί. Το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του περιφερειακού υποκαταστήματος του ΟΓΑ στο Ηράκλειο, ο οποίος σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό θα ενταχθεί στο Κεντρικό Ασφαλιστικό Ταμείο. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν στους περισσότερους νόμους της χώρας. Σήμερα γίνεται μια συμβολική κατάληψη και προχωρούμε τις επόμενες ημέρες. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα το αποδεχτούμε και δεν θα σφίξουμε το χέρι των βουλευτών που θα το ψηφίσουν να τους πούμε ευχαριστούμε πολύ που μας καταστρέψατε. Είναι έτοιμος ο κόσμος. Είναι έτοιμος, έχει καταλάβει το πρόβλημα, το έχει νιώσει ήδη στο πετσί του. Και θεωρώ ότι θα έχουμε και έκτροπα και καλά θα κάνουμε. Συνέχεια που θα έχουμε σκληρές και δύσκολες μάχες, θα πρέπει να είμαστε πολλοί. Να είμαστε πολλοί για να κάνουμε τη διαφορά και να καταφέρουμε αυτό που ίσως δεν έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Το μήνυμα που στέλνουμε στους βουλευτές είναι ότι θα ξαναξεχυλίσει το καζάνι. Η δύσκολη θέση, αυτοί που θα βρεθούν μάλλον στη δύσκολη θέση, είναι οι ίδιοι αυτοί οι εκπροσώποι, οι δικοί μας. Είναι αυτοί που θα ψηφίσουν αυτά τα μέτρα, εάν τελικά κατέβουν και έρθουν στη Βουλή για ψήφιση, και αυτοί δεν έχουν πλέον θέση εδώ στον τόπο μας. Στο πλευρό των αγροτών τάχθηκαν και οι εργαζόμενοι στον ΟΓΑ που ανησυχούν στο ενδεχόμενο κλεισίματος του οργανισμού. Κατάργηση του ΟΓΑ δεν είναι μόνο πρόβλημα των υπαλλήλων που θα βρεθούν από τη μία στιγμή στην άλλη σε μια άλλη υπηρεσία χωρίς αντικείμενα, χωρίς μια πρόβλεψη και σωστές διαδικασίες, αλλά είναι και πρόβλημα των αγροτών που δεν θα έχουν πλέον τον ασφαλιστικό τους φορέα. Όταν σκεφτεί κάποιος ότι από το 2017 και μετά το 79-80% του εισοδήματος του καθαρού θα πηγαίνει στην εφορία και στον ΟΓΑ, νομίζω ότι θα πρέπει να βάλει τα γέλια. Οι αγρότες πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να μπλοκάρουν με δυναμικές κινητοποιήσεις τα σχέδια της κυβέρνησης, δηλώνοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι η σημερινή κατάληψη στον ΟΓΑ ήταν μόνο η αρχή. Κοιτάζουν τα μέτρα αυτά του ασφαλιστικού και του φορολογικού να εξοντώσουν τον αγροτικό κόσμο και πρέπει αντιδρά και θα αντιδράσει ακόμη περισσότερο, διότι είναι εξοντωτικά και δεν μπορεί να τα σηκώσει αυτά τα μέτρα ο αγροτικός κόσμος. Εγώ δουλεύω από 7 χρονών, είμαι τώρα 66, θέλω πόρο σύνταξη θα την πάρω. Και πληρώνω από το 82 600 ευρώ το χρόνο, 700 ευρώ το χρόνο. Θα την πάρω τη σύνταξη. Έχω αγωνία. Γι' αυτό ήρθα να ρωτήσω. Τι να ρωτήσω, ποιο να ρωτήσω. Ποιο να μου απαντήσει, κανείς. Όλοι βάλουν με πλάκα από πάνω. Ο αγρότης πρέπει να ξεσηκωθεί. Χρειάζεται πνοή, χρειάζεται αέρα, χρειάζεται πυγμή σε οτιδήποτε κάνουμε.